25 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη. Ξυπνήσαμε και οι καινούργοι δήμαρχοι σιγά σιγά. Μετά από έξι-εφτά μήνες ανυπαρξίας, μαθαίνω ένα ωραίο εχθές. Ακούστε. Πανηγύρι τώρα. Πανηγύρι. Επαναλαμβάνω. Πανηγύρι. Ζωοπανήγυρι. Πουλάνε ζώα, ψήνουν ζώα, τρώνε ζώα. Και έχει ένα live. Και παίζει φίλος. Δεν έχει σημασία τι κάνει. Παίζει. Και περίπου μία ώρα πριν... Α, πήγανε με τα αυτοκίνητά τους κανονικά, οι βενζίνες δικές τους, όλα δικά τους τα έξοδα. Περίπου λοιπόν μία ώρα πριν αρχίσει το live, τότε τους πληροφορούν ότι επειδή τα λεφτά είναι του Δήμου και είναι δαπάνη του Δήμου και σούπα μου πες, θα τα πάρετε σε τρεις με τέσσερις μήνες. Και τρώει ένα στράβωμα ο μαέστρος, όχι ο φίλος, ο μαέστρος, και λέει σηκωθείτε, μαζεύτε τα όργανα, φεύγουμε, δεν παίζουμε τίποτα. Αυτό του το ανακοίνωσε κάποιο αντιδήμαρχος, υπάρχουν πολλοί κάθε φορά. Μη σας τα άρχισαν τα τηλέφωνα και πήρε ο ίδιος ο δήμαρχος, τον μαέστρο εκεί της μπάντας και με απειλές και θα με βρεις μπροστά σου και σου μου πες και μη με κάνεις ξεφτύλα στο χωριό και τελικά τον ανάγκασε τον άνθρωπο και γύρισε και του είπε θα παίξουμε. Και μου λέγε ο φίλος, εντάξει εγώ δεν τα είχα ανάγκη πόσα θα ήταν 100-150 Υπήρχε όμως άνθρωπος που ξέρω από την πάντα μέσα, που υπολόγιζε σε αυτά τα λεφτά, δηλαδή μία να τα έπαιρνε και μία την επομένη να πήγαινε να γεμίσει το ψυγείο του. Υπολόγιζε. Σε τρεις με τέσσερις μήνες. Όταν αυτό το δαπάνη του Δήμου, μόνο και μόνο για αυτό το, πενι, για αυτό το πανηγύρι, μη σας κάνει εντύπωση αν κόπηκε κανένα κονδύλι 15-20 χιλιάρικα, και να μην δώσει ένα χιλιάρικο, 1.500 στην πάντα να ξεμπερδεύει σε τρεις μήνες, τέσσερις. Και το άλλο, οι απειλέ θα με βρεις μπροστά σου, μη με κάνεις ρεζίλη, δηλαδή ρεζίλη γίνεται αν του φύγει η μπάντα από το πανηγύρι, ρεζίλι δεν γίνεται που είναι εκλεγμένος 7 μήνες σε αυτή την πόλη και δεν έχει γίνει τίποτα. Λες και δεν έχει δήμαρχο είναι η πόλη. Αυτό δεν είναι ρεζίλη. Το αν δεν θα πάει καλά το πανηγύρι είναι, ρε Βλέπετε, καλημέρα σας πάω στα παιδιά μου.